Δεν λέει να κουπάσει η θύελλα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει έπειτα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για διορισμό του Πέτρου Αγαθαγγέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Ο ίδιος μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής της Υγείας, όπου τέθηκαν επιτάπητος στα ζητήματα του ΓΕΣΥ, στην οποία παρευρέθηκε ως πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, σήκωσε το γάντι κάνοντας λόγο για λασπολογία. Η απάντηση είναι, για αυτούς τους χαρακτηρισμούς η λασπολογία, η απάντηση είναι μία. Στην πράξη όλοι κρίνονται και εκ των πραγμάτων στα έργα είναι εκείνοι οι οποίοι θα μας κρίνουν. Και εμείς με τεκμηρίωση μέσα στον ΟΑΗ θα συμβάλλουμε έτσι ώστε ο ΟΑΗ να φτάσει στο στόχο και την αποστολή του. Αφού επισήμανε πως πάντα πίστευε στα συστήματα υγείας γενικά και χωρίς αναφορά στο ΓΕΣΥ, ο κ. Αγαθαγγέλου στάθηκε στην ανάγκη βελτίωσης του συστήματος. Η ορθότητα σε θέματα τα οποία χρήζουν βελτίωσης και εκεί και όπου υπάρχει ο προβληματισμός, τότε είναι εκεί που θα συμβάλλεις έμπραχτα και τεκμηριωμένα. Άρα λοιπόν μην ανάγουμε την αναγκαιότητα και τον κακό συχόν των πραγμάτων εκεί και όπου επισημαίνονται σε χαρακτηρισμούς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται. Δεν κάνουν πίσω οι εμπλεκόμενοι φορείς με την Κοινωνική Συμμαχία για την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας να ζητά ανάκληση του διορισμού του Πέτρου Αγαθαγγέλου. Είναι ένας διορισμός τον οποίο καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Υγείας όπως επαναξιολογήσουν με συνειδητοποίηση της κατάστασης όπως αυτή έχει εκφραστεί το τελευταίο διάστημα από όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο θέμα της υγείας της Κύπρου και να ανακαλέσουν αυτή την απόφαση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Υγείας, Ευθύμιος Δίπλαρος, κάλεσε όλες τις πλευρές να βάλουν νερό στο κρασί τους. Εκείνο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι στη βούληση όλων να ενισχύσουμε το Γενικό Σύστημα Υγείας, να διορθώσουμε στρεβλώσεις, παραλήψεις, λάθη τα οποία έγιναν στην πορεία, άθελα θεωρώ όλων των φορέων της υγείας, και να προχωρήσουμε και να πάρουμε το Γενικό Σύστημα Υγείας ένα βήμα πιο μπροστά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Βουλής σημείωσε πως γίνονται προσπάθειες και ενέργειες ώστε να πέσουν οι τόνοι και να εξευρεθεί η χρυσή τομή μακριά ωστόσο από τα φώτα της δημοσιότητας.